Ονομάζομαι Αντωνία Τσιριγότη, είμαι ψυχολόγος και δουλεύω στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας συστάθηκε το 2006, λειτουργούμε 15 χρόνια και ασχολούμαστε με την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα της έμφυλης βίας και πιο συγκεκριμένα της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας υλοποιούμε προγράμματα πρόληψης, για παράδειγμα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών που υλοποιούν βιωματικές δράσεις με τα παιδιά. Υλοποιούμε προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών όλων των ειδικοτήτων που έρχονται σε επαφή με πιθανά θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή καλύτερα επιζώσες. Και επίσης παρέχουμε ολιστική στήριξη και ενδυνάμωση σε γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα δράσεων που έχουμε κάνει και κάνουμε. Όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα «Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα», που αποτελεί ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υλοποιούν βιωματικές δραστηριότητες με παιδιά στα σχολεία, όπου ξεκινάμε να συζητάμε με τα παιδιά τα στερεότυπα των φύλων, τους κοινωνικούς ρόλους, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των υγιών και μη υγιών σχέσεων και ποια είναι αυτά τα σημάδια που δείχνουν ότι μία σχέση μπορεί να είναι βίαιη. Άλλα παραδείγματα δράσεων που κάνουμε είναι, όπως σας ανέφερα, τα προγράμματα επιμόρφωσης επαγγελματιών ή φοιτητών, φοιτητριών, επαγγελμάτων υγείας πρόνοιας, για το πώς να ανιχνεύουν ένα περιστατικό κακοποίησης, πώς να αξιολογούν την επικινδυνότητα και πού να παραπέμπουν μια γυναίκα για περαιτέρω βοήθεια. Επίσης, έχουμε γράψει ένα βιβλίο που ονομάζεται «Οδηγός απόδρασης από μια βίαιη σχέση», όπου ουσιαστικά είναι μια γυναίκα που αφηγείται το δικό της οδηπορικό απόδρασης από την κακοποίηση και ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι αρχικά να ενημερώσει, να ενδυναμώσει μια γυναίκα που βρίσκεται σε μια τέτοια σχέση και να παρέχει πληροφόρηση ως προς το νομικό πλαίσιο, ποιες είναι οι διέξοδοι και τι μπορεί να κάνει και πώς να φτιάξει το σχέδιο ασφαλείας της και το σχέδιο απόδρασης από μια τέτοια βίαιη σχέση. Το βιβλίο αυτό είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, δωρεάν και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας. Παρέχουμε ολιστική στήριξη και ενδυνάμωση σε γυναίκες που υφίστανται ή έχουν υποστεί κακοποίηση, είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε ομαδικό επίπεδο. Και παρέχουμε στήριξη σε όλα τα επίπεδα, τόσο ψυχοκοινωνική στήριξη, συμβουλευτική και σε κάποιες περιπτώσεις και νομική βοήθεια. Διασυνδέουμε με τις υπηρεσίες που υπάρχουν στη χώρα μας και γενικά βοηθάμε σε κάθε επίπεδο. Για παράδειγμα, παρέχουμε συνοδευτικές υπηρεσίες όταν πηγαίνουν στην αστυνομία, στα δικαστήρια. Δυστυχώς, επειδή στη χώρα μας οι διαθέσιμες υπηρεσίες δεν είναι ούτε αρκετές, αλλά είναι και δύσκολα προσβάσιμες, στεκόμαστε δίπλα της μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα και προσπαθούμε να κάνουμε και κάποια πράγματα όσον αφορά την εργασιακή τους αποκατάσταση, ας το πω έτσι. Τέλος, υλοποιούμε αυτό το χρονικό διάστημα ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με την αστυνομία της Ισλανδίας και την αστυνομία της Ελλάδας με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Η Ισλανδία εδώ και 12 χρόνια είναι πρώτη στο δίκτυο ισότητας των φύλων. Η δική μας η χώρα, όπως και πρόσφατα ανακοινώθηκε, είναι στην τελευταία θέση στο δίκτυο ισότητας των φύλων, οπότε έχουμε πολλά να μάθουμε από τις πρακτικές που ακολουθούνται στην Ισλανδία, με στόχο να δούμε τι μπορούμε να προσαρμόσουμε στην Ελλάδα, έτσι ώστε να βελτιωθεί στην πράξη η καταγραφή και η διαχείριση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, τόσο σε επίπεδο αστυνομίας, δικαστικού συστήματος, αλλά και κοινωνικών υπηρεσιών. Το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών υπήρχε πάντα. Δεν φταίει ούτε η κρίση, ούτε ο κορονοϊός, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
είναι ένα ζήτημα ισχύως και ελέγχου. Πάντα συνέβαινε, απλώς τώρα με αφορμή το MeToo το συζητάμε περισσότερο και δίνουν περισσότερη έμφαση τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί κακοποίηση τουλάχιστον μία φορά στη ζωή της από σύντροφο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα κάθε μέρα κακοποιούνται σωματικά ή και σεξουαλικά 762 γυναίκες. Σε ό,τι αφορά τις γυναικοκτονίες, επίσης πάντα συνέβαιναν δυστυχώς γυναικοκτονίες. Αν κοιτάξουμε τα δεδομένα της αστυνομίας από το 2007 και μετά που ισχύει ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία, θα δούμε ότι κατά μέσο όρο δολοφονείται μία γυναίκα το μήνα τουλάχιστον. Για παράδειγμα, το 2011 είχαμε 18 γυναικοκτονίες και τώρα, το 2021, μετράμε ήδη 13. Αλλά τότε δεν το συζητούσαμε. Είμαστε μια χώρα που, σε ό,τι αφορά το νομικό κομμάτι, έχουμε νόμους στα χαρτιά. Δυστυχώς δεν υλοποιούνται. Έχουμε κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αλλά δυστυχώς δεν την έχουμε θέσει σε εφαρμογή. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είμαστε πολύ πίσω ως χώρα και στην παροχή βοήθειας προς τις επιζώσες, αλλά και σε νομικά ζητήματα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και να βελτιώσουμε και αυτό αφορά όλα τα επίπεδα. Και ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Δυστυχώς δεν υπάρχει διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ, για παράδειγμα, της αστυνομίας, του δικαστικού συστήματος, των οργανισμών που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, είτε είναι κρατική είτε είναι ιδιωτική. Δεν υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν γίνεται αξιολόγηση του κινδύνου. Πολλές φορές τα θύματα πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα και αποτρέπονται από το να υποβάλουν καταγγελία. Η αυτόφορη διαδικασία δεν εκτελείται παρότι προβλέπεται στο νόμο και μάλιστα χθες βγήκε οδηγία από τον Άριο Πάγο οι εισαγγελείς να δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και να εκτελούνται τα αυτόφορα. Και πραγματικά αναρωτιόμαστε, από τη στιγμή που υπάρχει και προβλέπεται στο νόμο, γιατί δεν εφαρμοζόταν μέχρι τώρα και γιατί πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να μετράμε τόσα πολλά θύματα για να κάνουμε τη δουλειά μας και την υποχρέωσή μας ως κράτος. Επίσης, στο Υπουργείο Παιδείας. Δυστυχώς δεν υλοποιούνται προγράμματα πρόληψης της έμφυλης βίας στα σχολεία. Δεν επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν πάρα πολλές γραφειοκρατικές και δεδαλώδεις διαδικασίες που μία γυναίκα, ειδικά όταν έχει παιδιά, πρέπει να ακολουθήσει. Για παράδειγμα, στη χώρα μας έχουμε ξενώνες φιλοξενίας, που η φιλοξενία είναι για 3 το πολύ 6 μήνες. Για να μπει στον ξενώνα χρειάζεται να περάσουν αρκετές μέρες, δεν είναι άμεση η πρόσβαση, διότι πρέπει να γίνουν εξετάσεις και κάποιες διαδικασίες προτού μπει μια γυναίκα σε ξενώνα, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε μια δομή επίγουσας φιλοξενίας, ώστε μετά να μεταφερθεί σε ένα ξενώνα βραχυπρόθεσμης φιλοξενίας και βέβαια να έχουμε πρόβληψη για το τι θα γίνει μετά. Μετά τους 3-6 μήνες τι θα γίνει. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι κάθε γυναίκα που έχει υποστεί κακοποίηση είναι μια πάρα πολύ δυνατή γυναίκα. Δεν ισχύει αυτό που λέμε, έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και να προσθέσω ότι η κακοποίηση μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε γυναίκα. Αν κάτι δεν κάνει διακρίσεις, είναι η κακοποίηση και η ενδοοικογενειακή βία. Οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί να έχει κακοποιηθεί, να κακοποιείται αυτή τη στιγμή ή να κακοποιηθεί στο μέλλον. Ακόμα και εγώ ίδια. Είναι πάρα πολύ δυνατές γυναίκες που επιβιώνουν κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, συνεχούς ψυχολογικής κακοποίησης, που κατά την άποψή μου είναι και η χειρότερη μορφή κακοποίησης και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και οι ίδιες, ότι τα σημάδια στο σώμα μου θα φύγουν. Τα σημάδια στην ψυχή μου είναι πολύ βαθιά. Φεύγουν και τα σημάδια στην ψυχή. Απλώς χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια, αλλά με τη σωστή στήριξη και ενδυνάμωση φεύγουν. Οπότε αν αυτές οι γυναίκες τα έχουν καταφέρει και έχουν επιζήσει κάτω από αυτές τις συνθήκες, φανταστείτε τι μπορούν να κάνουν όταν φύγουν.